Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στα δυτικά της χώρας. Αυτό ανέφερε το Reuters τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουγγαρία επιτρέπει την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στα δυτικά της χώρας, καθώς και την προμήθεια όπλων μέσω του εδάφους της σε άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το διάταγμα αναφέρει ότι η Ουγγαρία απαγορεύει την προμήθεια φωνικών όπλων μέσω του εδάφους της στην Ουκρανία. Το διάταγμα δημοσιεύτηκε στο επίσημο δελτίο Magyar Kozloni, Ουγγρική εφημερίδα. Την Παρασκευή, ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών, Πέτρες Γιάρτο, είπε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, μετά από συνάντηση με συναδέλφους του ΝΑΤΟ, ότι η χώρα δεν σχεδιάζει να ζητήσει από τους συμμάχους της στη συμμαχία να μεταφέρουν τις στρατιωτικές τους μονάδες στο έδαφος της. Ο Ουγγρικός στρατός είπε: «Μπορεί να προστατεύσει τη χώρα. Δεν χρειάζεται πρόσθετες δυνάμεις». Ο Υπουργός υπενθύμησε επίσης ότι η Ουγγαρία δεν σκοπεύει να στείλει στρατιώτες της και όπλα στην Ουκρανία. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν πιστεύει ότι το πιο σημαντικό καθήκον τώρα είναι η προστασία της Ουγγαρίας και η διασφάλιση της ασφάλειας του Ουγγρικού λαού. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.